Ο ακαδημαϊκός πυλώνας του ΜΕΤΑ, του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, στοχεύει να διερευνήσει, να αναλύσει, να εξετάσει το μετέχμιο, το κατόφλι στο οποίο βρισκόμαστε, σε όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές του. Διότι ζούμε σε πολιτικά έσχα τους καιρούς. Η ύστερη νεωτερικότητα πλησιάζει στην ολοκληρωσή της. Γνωρίζουμε ότι μια εποχή φτάνει στο τέλος της. Ή μάλλον ότι έχει ήδη φτάσει στο τέλος της. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τι θα ακολουθήσει. Αλλά επιθυμούμε να μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να παίξουμε κάποιο ρόλο στη διαμόρφωσή του, στρέφοντα το προ ένα μονοπάτι ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η εγγενή αντίφαση που περιέχεται στον όρο μόνιμη παγκόσμια κρίση και μόνιμη και κρίση είναι το μικρότερο από τα συμπτώματα. Η πρωτοκαθεδρία χρεοκοπημένων οντοτήτων, αυτό που ονομάστηκε πτώχο τραπεζοκρατία. Τα όρια τη χρηματοπιστωτικοποίηση, η οποία υποκαθιστά την πραγματικότητα των οικονομικών σχέσεων με μια φαντασιώδη πραγματικότητα. Η ανάδυση εξ νέων τύπων αυτοματισμού. Η ανάπτυξη τεχνητή νοημοσύνη. Η ριζική ψηφιοποίηση των πάντων. Όλα αυτά τα απλώ ενδεικτικά στοιχεία περιγράφουν ένα σύστημα που δεν μπορεί πλέον να ονομαστεί καπιταλισμό. Ήδη λοιπόν διαβλέπουμε τα πρώτα στάδια μια αναδυόμενη εποχή που μπορεί να περιγραφεί μόνο ω προ αυτό που διαδέχεται. Ήδη ζούμε σε μετακαπιταλιστικού καιρού, σε μετακαπιταλιστικού χρόνου. Μπορεί τελικά να αποδειχθούν ουτοπικοί ή δυστοπικοί η οτιδήποτε ανάμεσά του. Ο ακαδημαϊκός τομέα του ΜΕΤΑ πασχίζει να κατανοήσει αυτό το μέλλον, μελετώντα το παρελθόν και διαγιγνώσκοντα με ακρίβεια το παρόν. Έχει σημειωθεί ότι είναι ευκολότερο να φανταστεί κανεί το τέλο του κόσμου παρά το τέλο του καπιταλισμού. Παρατήρηση που συνιστά επίκληση στην ανάγκη για σοβαρό αναστοχασμό γύρω από το τέλο τη υπάρχουσα τάξη και τη μετάβαση σε έναν μετακαπιταλιστικό τρόπο ζωή. Όμω το μέλλον τη παγκόσμια οικονομία αποτελεί μία μόνο από τι πτυχέ του μετακαπιταλισμού. Εν τέλει, μπορεί ο ίδιο ο καπιταλισμό να είναι εκ πρώτη όψεω ένα οικονομικό σύστημα, αλλά έχει σήμερα εξελιχθεί σε μία ολιστική, πολιτική, πολιτισμική, ανθρωπολογική, διεθνή τάξη. Ο μετακαπιταλισμό, με όποιον τρόπο και αν εξελιχθεί, δεν είναι απλώ μια τροποποίηση ενό οικονομικού συστήματο, αλλά εκ των πραγμάτων ένα νέο πολιτικό, πολιτισμικό, ανθρωπολογικό, διεθνολογικό παράδειγμα. Μια νέα εποχή. Δυστοπική, ουτοπική ή οτιδήποτε ανάμεσα στα δύο. Και οι αναταράξει κατά τη σταδιακή μετάβαση συμβαίνουν ήδη μπροστά στα μάτια όλων μα. Η ολιγαρχική παρακμή τη φιλελεύθερη δημοκρατία γεννά αναρρύθμιτε παραλλαγέ αυταρχικών και ολιγαρχικών τάσεων. Η αλυσίδα τροφοδοσία θυσιών στον παγκόσμιο μηνόταυρο αντιμετωπίζει όλο και νεότερα εμπόδια. Το χάσμα ανάμεσα σε Μητροπόλει και Επαρχίε εγκυμονεί σιωπηρού ψυχρού εμφυλίου. Η ανάδυση ενό μη αγγλόφωνου, μη ατλαντικού, μη φιλελεύθερου, μη δικοματικού κράτου στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη είναι πρώτων πυλών, ανατρέποντα μια τάξη δύο αιώνων. Οι αλλαγέ στην παγκόσμια δημογραφία και γεωπολιτική είναι ηλικιώδει. Η κλιματική αλλαγή επαναπλησιώνει επιτακτικά τι προτεραιότητέ μα. Μεταμορφώσει γιγαντιαίων διαστάσεων ανασχηματίζουν ριζικά τον κόσμο μπροστά στα μάτια μα. Μετακαπιταλισμός, μεταεκοσμίκευση, μετααπικιοκρατία, μετανεωτερικότητα και η λίστα δεν τελειώνει. Το πρόθεμα μετα δηλώνει την ξεκάθαρη συνειδητοποίηση ότι κάτι έχει τελειώσει, αλλά και την έλλειψη ακριβούς γνώσης ως προς το τι είναι αυτό που αρχίζει και πού θα καταλήξει. Ο ακαδημαϊκός τομέας του μετα διερευνά αυτό που τώρα αρχίζει και πασχίζει να επιτύχει διάβγεια σε όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές του. Ο ακαδημαϊκό πυλώνα του ΜΕΤΑ πασχίζει να διερευνήσει αυτά τα ζητήματα τα οποία σχηματίζουν το ευρύτερο πεδίο τη αναζήτησή του.